Βαγγέλης Κρανιώτης, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελιβίας. Έγινε σήμερα η συνάντηση αυτή με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ στο τοπικό κατάστημα της Λάρισας. Πρώτον, να διαμαρτυρηθούμε για την άνηση μεταχείριση μεταξύ των αγροτών, των μυρλοκαλλιεργητών και των καστανοπαραγωγών σε σύγκριση με το νομό Μαγνησίας, όπου εκεί οι άνθρωποι που πάθαν τη ζημιά πήραν την προκαταβολή και μπορούν και συνεχίζουν και μένουν στα χωράφια τους. Εμείς, εν αντιθέσει, δεν πήραμε κάτι, βρίσκουμε τείχος απέναντι στην πολιτεία. Είμαστε σε μια περιοχή, σε μια επαρχία η οποία έχει πληγεί αφάνταστα από το τάνελ και από τα ανατολικά και από τη μεριά του κάπου. Τεράστια προβλήματα τα οποία μένουν ακόμη και σήμερα και σε αγροτική οδοποιία και σε φυτικό κεφάλαιο. Και σας προσκαλούμε να έρθετε να τα δείτε, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι ερχόμαστε εδώ και κοροϊδεύουμε και δεν έχουμε δουλειές να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ.